Και θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Βλαστό, Κώστη Βλαστό, από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Βλαστέ? Καλημέρα σε όλους από το οροπέδιο Λιμνακάρου, πάνω από το οροπέδιο Λασιθίου. Μάλιστα, άρα είσαστε λοιπόν στο καταφύγιο Στροβίλη. Ναι, ναι. Τακτοποιούμε τις τελευταίες εκκρεμότητες. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, σχεδόν έτοιμοι. Θα είναι όλα έτοιμα το Σάββατο που θα υποδεχθούμε τους φίλους μας ορειβάτες από όλη την Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Κάθε χρόνο γίνεται η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση, ναι, στα βουνά της Ελλάδας. Ναι. Φέτο έχουμε τη χαρά και την τιμή να διοργανώσουμε εμείς αυτή την εκδήλωση στο καταφύγιο μας στο Στροβίλι, που είναι πάνω από το οροπέδιο του Λινάκαρου, στα 1350 μέτρα. Ναι. Θα δεχτούμε, θεωρούμε, υπολογίζουμε, βασιζόμενοι και στις συμμετοχές που έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα, 400 με 500 άτομα, πιθανόν και παραπάνω, γιατί θα έρθουν κάποιοι μεμονωμένα. Είμαστε έτοιμοι. Οι ορειβάτες θα μείνουν σε σκηνές που οι ίδιοι θα στήσουν στον οργανωμένο χώρο του καταφυγίου μας. Και την άλλη μέρα, την Κυριακή το πρωί, καθώς έχουν το πράγμα, θα διοργανώσουμε διάφορες πεζοπορικές αναβάσεις στις κορυφές της δίχτυς. Αυτό κατά ομάδες, έτσι δεν είναι? Ναι, κατά ομάδες, εννοείται κατά ομάδες, ναι. Δηλαδή κάποιος που θέλει και μπορεί, εννοείται, να ανέβει στην κορυφή της δίχτυς, στα 2148, θα ακολουθήσει, φαντάζομαι οι περισσότεροι εκεί θα πάνε. Αλλά έχουμε και κάποιες πιο απλές, πιο εύκολες διαδρομές για αυτούς που θέλουν να πεζοπορήσουν για λιγότερες ώρες. 1350, ναι, ναι. Με συγχωρείτε, ναι, επίσης, ναι, ναι, μία από τις εξορμήσεις μας την Κυριακή θα είναι σε κάποια περιοχή της δίχτυς, της ολοστηράς της δίχτυς, όπου υπάρχουν ακόμα ευτυχώς αμπελιθιές. Η αμπελιθιά είναι ένα ενδυμικό υποεξαφάνιση δέντρο της Κρήτης, ναι. Σε αυτό είναι αφιερωμένη η φετινή διοργάνωση, ναι. Διότι πρέπει να προστατεύουμε και όλα αυτά, το φυσικό περιβάλλον, τη φύση, τα δέντρα μας, τα οποία δυστυχώς λόγω υπερβόσκησης, λόγω διαφόρων άλλων συνθηκών, κάποια από αυτά, όπως η απελιθιά, οδεύουν προς εξαφάνιση. Δεν το ξέρω αυτό το δέντρο, αμπελιθιά. Είπατε ενδυμικό δέντρο της Κρήτης. Ναι, ναι, ναι. Μεσόγειο, μεσογειακό δέντρο είναι. Απαντάτε σε πολλά σημεία, αλλά δυστυχώς τώρα μόνο στην Κρήτη, στα Χανιά, στη Δίχτυ, εδώ στο Λασίθι, υπάρχει ακόμα σε καλές ποσότητες. Αυτή την ώρα τουλάχιστον εκεί στο καταφύγιο Στροβίλη λέτε ότι είσαστε σε ένα υψόμετρο 1350 μέτρα. Ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν, κύριε Βλαστέ? Οι καιρικές συνθήκες εννοώ. Εδώ έχουμε δροσιά. Εδώ έχουμε δροσιά. Ακόμα και στη διάρκεια του μεσημεριού που, εντάξει, ακούμε όλοι, διαβάζουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ πέρα τα πάντα είναι υποφερτά και αν πας κάτω από ένα πρίνο μπορεί να χρειαστεί και φαγητά. Μάλιστα. Το λέω, πας και πάρουμε όλοι μας τα βουνά και ανέβουμε κατά εκεί πάνω για να σωθούμε από τον καύσωνα. Δεν είναι άσχημη ιδέα πάντως. Το ίδιο το οροπέδιο του Λασιθίου, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ένας τόπος, ένας προορισμός καλός, εκτός από το χειμώνα που χιονίζει και τώρα το καλοκαίρι, με λόγω της δροσιάς που παρήσει στους επισκέπτες. Σημαίνει λοιπόν με αυτή τη δυναμική που αποκτά αυτή η 81η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση μέσα στο Σαββατοκύριακο 22-23 Ιουλίου, ότι θα υπάρχει και αρκετή κίνηση στο οροπέδιο Λασιθίου και από το Λιμνάκαρο στην συνέχεια για να ανέβουν πάνω στο Βίλι. Ναι, 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 θα είναι όλα οργανωμένα, θα είναι μια γιορτή για μας. Και εντάξει, το καταφύγιο μας είναι στα 1350 μέτρα, υπάρχει δρόμος, κάπου σε κάποια σημεία χωματόδρομος, σε κάποια άλλα με τσιμέντο. Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα αυτοκίνητα για το καθένα για ευνόητους λόγους. Οι επισκέπτες μας ή θα ξεκινήσουν την πεζοπορία από το οροπέδιο του Λασιθίου, κοντά από το χωριό Αφρακόντε, να ανέβουν περπατώντας πάνω στο καταφύγιο, και εμείς βέβαια με δικά μας αυτοκίνητα 4x4 θα μεταφέρουμε τις σκηνές,
τον όποιο εξοπλισμό κουβαλάνε, για να μην επιβαρυνθούν με αυτό. Όσοι θέλουν βέβαια μπορούν να ανέβουν με το αυτοκίνητό τους στο οροπέδιο του Λινάκαρου, αλλά μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα 2.000 περίπου μέτρα που είναι με αυτοκίνητο δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους επισκέπτες. Ναι, για πάρα πολλούς λόγους. Για λόγους χωροταξίας, για λόγους ότι ο δρόμος δεν ενδείκνεται για ένα απλό αυτοκίνητο επιβατικό. Μόνο 4x4, να μην πάθουν ζημιά, και είναι και ο χώρος και είναι και το θέμα της ασφάλειας, έτσι. Σωστά. Μπορεί κάποιος που σας ακούει, ενδεχόμενα δεν το ήξερε, το ακούει τώρα, λέω ενδεχόμενα, αν και νομίζω ότι από τη στιγμή που μιλάμε για ορειβάτες, πάντα όλοι ξέρετε τι διοργανώνεται, πού διοργανώνεται, δεν το συζητάω αυτό. Μπορεί μέχρι και τώρα να υποβάλει συμμετοχή, αν χρειάζεται να υποβάλει συμμετοχή, κύριε Βλαστέ. Κοιτάξτε, συμμετοχή υποβάλλουν οργανωμένα οι διάφοροι ολιβατικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε ήδη συμμετοχές με αρκετά άτομα, αρκετούς ολιβάτες από τον Βόλο, από την Κοζάνη, από Φλόρινα, από πολλούς ολιβατικούς συλλόγους της Αθήνας. Σίγουρα θα μας κάνουν την τιμή όλοι οι ολιβατικοί σύλλογοι της Κρήτης. Αυτοί δηλώνουν συμμετοχή επειδή θα έρχουν οργανωμένα και κάθε σύλλογος λέει εγώ θα έρθω με τόσες σκηνές, είμαι 18, 20, 30 άτομα κάθε σύλλογος. Αν κάποιος έρθει μεμονωμένα, εντάξει, ας μην κουραστεί, εμείς τον περιμένουμε εδώ. Ας έρθει εδώ, τον υποδεχτούμε, θα τον φιλοξενήσουμε, θα τον ταΐσουμε, θα έχουμε και γλέντι εννοείται το βράδυ, κριτικό γλέντι με τοπικά εδώ συγκροτήματα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κοιμηθεί ή σε υπνόσακο ή σε δική του σκηνή, έχουμε προνοήσει να έχει μια... Να βρει ένα χώρο ούτως ώστε να μείνει, να διενυκτερεύσει το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, το καλύτερο δυνατόν να γνωρίσουμε και την ελληνική φύση και τα ελληνικά βουνά και την ελληνική κριτική ύπαιθρο. Η καλύτερη λύση και να αποφύγουμε και τον καύσωνα. Όποιος αντέχει λοιπόν εκεί με καταφύγιο Στροβίλη στο Λιμνάκαρο Οροπεδίου Λασιθίου για 22-23 Ιουλίου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ναι, το βουνό δίνει ευεξία, δίνει χαρά στον άνθρωπο, του δίνει προσφέρει υγεία και φυσικά δροσιά αυτές τις μέρες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι σαφέστατα χορηγός επικοινωνίας είναι Κρήτη TV 984, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Να είσαστε καλά όλοι σας, καλά να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Καλά να είστε, γεια σας. Να είστε καλά, γεια.